Είναι πολύ άδικο ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η χρηματοδότηση των Δήμων. Ναι. Και θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι Δήμοι χρηματοδοτούνται από το κράτος βάσει του πληθυσμού από τον πρώτο κάτοικο. Ναι. Όμως δεν έχει υπολογιστεί ποτέ ότι ένας Δήμος, ανεξάρτητα αν έχει 500, 1000, 1500 κατοίκους, έχει και ένα ελάχιστο κόστος λειτουργίας. Ένας Δήμαρχος υπάρχει και στους τρεις αυτούς Δήμους, ένας πολιτικός μηχανικός πρέπει να υπάρχει, όχι ότι υπάρχει ήδη, ένας οικονομολόγος, ένας ταμείας, ένας... Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί να ξεκινάει ο αλγόριθμος της χρηματοδότησης από το μηδέν. Πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο κόστος ανά 500 κατοίκους, λέω εγώ. Αυτό ας το κάνει μια επιτροπή του Πανεπιστημίου, όπως έχει γίνει και με τα μεταφορικό ισοδύναμο κτλ. Ας γίνει μελέτη. Επίσης και το στελεχειακό δυναμικό. Δεν νοείται Δήμος τώρα χωρίς να έχει έναν υπάλληλο ΤΑΦ ΕΕ ή ΤΕ. Δεν γίνεται, όπως είναι το Αγαθονήσι για παράδειγμα, και να κάνει όλη τη δουλειά ο Δήμαρχος. Έτσι. Αντιστοίχως και εμείς εδώ. Προσφάτως ξεκολλήσαμε λίγο τις διαδικασίες και αποκτήσαμε για πρώτη φορά δύο υπαλλήλους ΤΑΦ ΕΕ. Έτσι, και έχουμε ζητήσει και μηχανικό, ο οποίος για δεύτερη φορά τώρα δεν έχει δεχτεί τη θέση. Πάμε τώρα να καλέσουμε τον τρίτο. Αλλά τέλος πάντων κάτι πάει να γίνει. Πρέπει όμως να καθοριστεί και ελάχιστο κόστος λειτουργίας και ελάχιστο στελεχειακό δυναμικό για να μπορεί να λέγεται Δήμος και να μπορεί να λειτουργεί στοιχειοδός.